Γεια σε όλους, Άρης, Hard with the Busters. Σήμερα θα κάνουμε δοκιμή σε δύο κουλίτσες τα οποία δεν μπορείτε να αγοράσετε. Τώρα θα μου πεις γιατί εσύ Άρη τα κάνεις δοκιμή και θα σας απαντήσω κι εγώ γιατί μπορώ. Εν πάση περιπτώσει, μόνο στην Ασία είναι διαθέσιμα προς το παρόν. Αν βρει κάποιον εισαγωγέα η First Player θα τα φέρει και η Ευρώπη και η Αμερική θέλουν να τα πάνε. Έχουμε First Player MT360 και MT240 μόθαρα. RGB, όπως βλέπετε έχουμε τόνους από ARGB, Addressable RGB, στο blog, στους ανεμιστήρες, ακόμα και στους σωλήνες. Πολύ καλή φάση αυτό με τους σωλήνες. Υλικά, χαλκό στο blog και αλουμίνιο στο ψυγείο, κλασικά. Δύο διαστάσεις, έρχονται 360 και 240, δύο μοντέλα δηλαδή με διαφορετικά ψυγεία. Ο συνδυασμός της αντλίας και του blog δεν είναι μεγάλος, παρόλα αυτά το blog έχει αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Αλλά δεν υποστηρίζει, παρόλο που έχει μεγάλη επιφάνεια, τους Threadripper της AMD. Από σωλήνες, 400 με 410 χιλιοστά μήκος και 19 χιλιοστά διάμετρος. Είναι πολύ μεγάλη διάμετρο των σωλήνων λόγω RGB φωτισμού. Από ανεμιστήρες, έχουμε τρεις ανεμιστήρες, υδαυλικά δουλεμάν, PWM παλμός τους ελέγχει, πολύ καλή φάση δηλαδή, 120 χιλιοστά διάμετρος, 2300 στο Fest Maximum, 95,34 CFM και η First Player αναφέρει 38 dB θόρυβο, το οποίο εγώ το βλέπω λίγο χλωμό για 2300 στοφές. Συμβατές με Intel και AMD όλα τα διαδεδομένα socket. Τιμές, τώρα εδώ ετοιμαστείτε. Στην Ασία παιδες 83 ευρώ η μικρή, η 240 και η 360 110 ευρώ, 110,81 για την ακρίβεια. Πολύ καλές τιμές. Δεν περιμένω να έρθουν σε αντίστοιχα χαμηλές τιμές στην Ευρώπη, δυστυχώς, γιατί εμείς είμαστε εδώ πλούσιοι. Διαθεσιμότητα, όπως σας είπα, μόνο Ασία και Κίνα. Αν έχετε κανένα συγγενή εκεί πέρα, πείτε να σας στείλει. Σε ποιους αναφέρονται, σε χρήστες που θέλουν καλές επιδόσεις και γουστάρουν και πάρα πολύ τον RGB φωτισμό. Μέσα στο κουτί, τι θα βρείτε, mounting υλικό για να τα βάλετε πάνω σε Intel και AMD socket. Για Intel υπάρχει backplate, για AMD χρησιμοποιείτε το υπάρχον. Διπλό και τριπλό PWM splitter ανάλογα με το μοντέλο του μόθα που έχετε αγοράσει. Θα βρείτε επίσης και θερμαγόγιμη πάστα, ένα μικρό σωληνάριο και κάποιες βιδούλες, πολύ καλή φάση αυτές, αν θέλετε να βάλετε το ψυγείο από την κάτω πλευρά του σασί και να μην χρησιμοποιήσετε δηλαδή να βιδώσετε τους ανεμιστήρες από κάτω, αλλά από την πάνω πλευρά να το πιάσετε πάνω στο σασί. Τέσσερις τέτοιες βιδούλες, πολύ καλή φάση που το σκεφτήκαν και το βάλαν αυτό, γιατί σε άλλες all in one δεν υπάρχουν αυτές οι βίδες και κάθεσαι και ψάχνεσαι. Επίσης υπάρχει και ένα RGB power line, το οποίο δίνει ρέμα στον RGB φωτισμό. Η ποιότητα κατασκευής τώρα είναι αρκετά καλή, ειδικά αν αναλογιστούμε την τιμή τους, η οποία είναι πολύ χαμηλή τουλάχιστον στην Ασία. Αυτό που δεν μου άρεσε προσωπικά είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις bend τους σωλήνες, δηλαδή να λυγείς τους σωλήνες. Είναι πάρα πολύ δίσκαμπτη, σε σημείο που προσωπικά φοβάμαι ότι θα τους χαλάσω, αν τους κάνω bend πάρα πολύ. Βέβαια θα μου πεις τώρα, άμα θες RGB φωτισμό, αυτά είναι. Τώρα, οι ανεμιστήρες αναφέρουν υδαυλικά δουλεμάν. Δεν ξέρω αν είναι όντως τόσο υψηλής ποιότητας, χωρίς να τους κάνω δοκιμή εκτεταμένη, δηλαδή για κανένα χρόνο να τους έχω να τρέχουν στο full. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται στα πλαίσια αυτής της δοκιμής. Σε γενικές περιπτώσεις πάντως για την τιμή που έχουν τα δύο αυτά προϊόντα δείχνουν πολύ καλή κατασκευή. Η εγκατάσταση τώρα στα AMD συστήματα χρησιμοποιείται το υπάρχον backplate, στο Intel συστήματα αλλάζετε backplate. Εμείς κάναμε μια εγκατάσταση, ο Μπό για την ακρίβεια έκανε εγκατάσταση σε ένα AMD σύστημα που έχουμε. Σε γενικές γραμμές αρκετά εύκολη εγκατάσταση, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δείτε το βίντεο, τον καλλιτέχνη τον Μπό που κάνει την εγκατάσταση της All in One πάνω στη μητρική. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι τα brackets που μπαίνουν πάνω στο block περνάνε μέσα, έχουν κάτι βιδούλες και αυτές οι βιδούλες περνάνε μέσα από ένα πλαστικό κομμάτι. Αυτό το πλαστικό κομματάκι τώρα, αν σπάσουν αυτά τα πλαστικά, άντε γεια. Το πήρατε στα χέρια και κάποια στιγμή από τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εκεί πέρα, ξέρετε, το πλαστικό αρχίζει πια και τα παίζει, δεν είναι τόσο δυνατό όσο ήταν και σπάει. Όταν σπάσει, πετάτε την ψύκτα όπως είναι, όλο το cooling system. Αυτό δεν μου έγινε στις συγκεκριμένες, αλλά την πάτησα
με ένα Cooler Master ML360R, έχω και βίντεο για το συγκεκριμένο. Την πάτησα εκεί λοιπόν πέρυσι και αναγκάστηκα και το πέταξα. Εμένα προσωπικά θα ήθελα να έλεγα κάτι, έναν άλλο τρόπο για να βιδώνω τα brackets πάνω στο μπλοκ. Τώρα για τη μεθοδολογία, έχω το χαλαπίνιο από 1W 500 full αυτοματοποιημένα όλα. Παίρνω μόνο τις Delta διαφορές. Με full, τους ανεμιστήρες σε full ταχύτητα, στα 400 και 500 W, θα πάνε πολύ καλά οι ψύκρες, όπως βλέπετε. Παίρνουν κεφάλι και από την Corsair ή τα 150i Elite Cape Leaks, μια πανάκριβη ψύκτρα, αλλά το να τρέχεις το full, με τους ανεμιστήρες στο full, δεν λέει όλη την αλήθεια, γιατί σε άλλες ψύκτρες all-in-one οι ανεμιστήρες πάνε στις 1500 στροφές, σε άλλες 2000, σε αυτές πάνε 2300, οπότε ο θόρυβος δεν είναι ο ίδιος. Γι' αυτό τρέχω τα normalized test, όπως τα αναφέρω, 35 decibel ξεκινάω, 35 decibel, δηλαδή οι ανεμιστήρες όλων των ψυκτών που βλέπετε σε αυτό το γράφημα βγάζουν θόρυβο 35 decibel για να μπορώ να τη συγκρίνω άνετα. Η μεγάλη μόθα είναι, παραμένει στην τρίτη θέση, τα πάει πολύ καλά. Η μικρή πέφτει αρκετά, δεύτερη θέση από το τέλος. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντά στο Kraken H63, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα 280 χιλιοστά all-in-ones. Η μόθα MT240 είναι έχει το μικρότερο ψυγείο από όλα τα coolers που υπάρχουν σε αυτό το γράφημα και παρόλα αυτά καταφέρνει και τα πάει αρκετά καλά. Όσον αφορά το θόρυβο και τις στοφές των ανεμιστήρων, οι μέγιστες στοφές, όπως σας είπα, είναι 2300 στοφές, είναι αρκετά γρήγοροι ανεμιστήρες. Ο θόρυβος είναι πάρα πολύ μακριά από αυτά τα 38 decibel που αναφέρει η First Player. Καμία σχέση. Δεν ξέρω πώς μετρήσαν, στο χιλιόμετρο το μετρήσαν. Τέλος πάντων, κλασικά πράγματα αυτά. Τώρα κάνουμε και μια σύγκριση. Και τα δύο, τα All-in-One First Player, είναι θορυβώδη, αλλά οι ανεμιστήρες ελέγχονται από BWM παλμούς, οπότε εύκολα μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και κατά συνέπεια και το θόρυβο. Με τους ανεμιστήρες το 70% πάλι παραμένουν αρκετά θόρυβο, από τα πιο θορυβώδη τα All-in-One της First Player, εντάξει, το περίμενα αυτό. Ο χρόνος μέχρι να φτάσουν στη σταθερή κατάσταση είναι αρκετά μεγάλος, πράγμα που είναι καλό για τα All-in-Ones, αντιθέτως για τις αερόψυκτερες, είναι διαφορετικό. Όσο πιο μικρός ο χρόνος που φτάνουν σε μια σταθερή κατάσταση, τόσο το καλύτερο. Σχετική απόδοση με τους ανεμιστήρες στο full, όπως περιμέναμε, τα πάνε πολύ καλά και οι δυο μόθα, γιατί έχουν πολύ δυνατούς ανεμιστήρες. Ιδιαίτερα πάρα πολύ καλά τα πηγαίνει μικρή. Πολύ καλές επιδόσεις, αλλά είπαμε παίρνει αυτιά. Η απόδοση ανά decibel, εδώ δεν πάνε καλά. Βλέπετε ο αυξημένος θόρυβος, όσο καλές επιδόσεις και να έχεις, ο αυξημένος θόρυβος δεν βοηθάει και εδώ πέρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις του γραφήματος. Σχετική απόδοση με τους ανεμιστήρες στα 35 decibel, αυτό είναι το πιο σημαντικό γράφημα, παιδες. Εδώ πέρα η μεγάλη μόθα τα πάει καλά, εντάξει, αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό και η μικρότερη, δεδομένων του διαστάσεων του ψυγείου που έχει, εντάξει, τίμια. Τα πάει αρκετά καλά, εντάξει, αυτά που περιμέναμε και λίγο καλύτερα. Η απόδοση ανά δολάριο ή ευρώ, όπως θέλετε το παίρνετε. Οι τιμές στην Ασία είναι πάρα πολύ καλές για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Δεδομένου ότι δεν θα δουν σε αυτές τις τιμές, δεν υπάρχει περίπτωση πέτρες να τις δούμε στην Ευρώπη και ήδη και στην Αμερική σε αυτές τις τιμές. Εντάξει, αναγκαστικά πήρα τιμές Ασίας, στα πάνε πολύ καλά σε αυτό το γράφημα. Αν όταν θούν με το καλό εδώ πέρα, εγώ περιμένω τουλάχιστον ένα 20-30 πάνω στις τιμές. Εκτός και αν η First Player καταφέρει και πιέσει και δεν γίνει τόσο μεγάλη αύξηση. Πάντως σε κάθε περίπτωση αν έρθουν κοντά στα 120-130 οι μεγάλοι και εγώ σου λέω 90, μπορώ να σου πω και 100 οι μικροί, θα κάνουν θράψη. Είναι πολύ καλά coolers και έχουν και το wow factor των RGB. Πολύ καλά προϊόντα, ειδικά για τις τιμές τους, αλλά περιορισμένη διαθεσιμότητα, προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στο market της Ασίας. Ελπίζω να βρούνε κάποιον αντιπρόσωπο εδώ πέρα, κάποιον εισαγωγέα, να συνεργαστούν για να τα φέρει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κατ' επέκταση. Αυτός είναι ο λόγος, να σας πω την αλήθεια, που κάνω και αυτό το βίντεο. Επειδή μου αρέσαν τα προϊόντα, θέλω να τους βοηθήσω να τα φέρουν και εδώ. Γενικά η First Player, να ξέρετε, έχει τίμια προϊόντα γιατί έχει δικό της εργοστάσιο. Π.χ. τα τροφοδοτικά τα φτιάχνουν αυτοί. Η First Player στην ουσία είναι η retail μάρκα της Heli. Η Heli είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει τροφοδοτικά και κατασκευάζει, από ό,τι φαντάζομαι, και διάφορα άλλα ψυχολόγια, κοκόψαρα.
και all-in-ones, οπότε καταφέρνει και έχει καλές τιμές, γιατί στην ουσία αυτοί τα κατασκευάζουν, αυτοί τα αποδοθούν, δεν υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος. Είναι θορυβόδες σίγουρα, έχουν όμως PWM control, αυτό σημαίνει μπορείτε πολύ εύκολα να αλλάξετε τις στοφές των ανεμιστήρων και όπως βλέπετε τα πάνε και καλά στα 35 dB σε σχέση με τις άλλες, δεν έχουν θέμα. RGB φωτισμός του σκασμού, ό,τι θέλετε κάνετε εδώ πέρα. Το μόνο που είναι λίγο σπαστικό σε αρκετά, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι δεν είναι ελαστικοί οι σωλήνες λόγω του RGB φωτισμού. Παρ' όλα αυτά δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Ακόμα ένα review, έφτασε στο τέλος του, Hardware Busters. Αν έχετε κάποια ερώτηση αφήστε την στα σχόλια, Discord server, Patreon σελίδα. Αυτά, τα λέμε.